Καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Hat Trick εδώ στο κανάλι της Νέας Σμύρνης με τον Κυριάκος Μαγκριώτης, Λάζαρος Μερεντίτης. Γεια σας. Και έχουμε και ένα καλεσμένο σήμερα, το φίλο μας τον Γιώργο. Γιώργο, καλώς όρισες στην εκπομπή. Καλησπέρα παιδιά. Μεγάλη χαρά. Ακόμα μεγαλύτερη τιμή με τόσο μεγάλα ονόματα στον ίδιο χώρο. Έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Κάτσε, για ξανά πες το λίγο από την αρχή, το μικρόφωνο εδώ πέρα. Καλησπέρα, παιδιά, λέω. Καλησπέρα. Μεγάλη χαρά. Ακόμα μεγαλύτερη τιμή. Ελπίζω να ακούγομαι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Βρίσκομαι τόσο μεγάλο ονόματα στον ίδιο χώρο. Έχουμε πούμε πολλά. Διάφορα. Τελικούς. Έχουμε πολλά έτσι να πούμε. Έχουμε τελικό Champions League που έρχεται. Αλλά πρώτα να αρχίσουμε έτσι με κάποια βασικά που έχουν γίνει αυτή τη βδομάδα που πρέπει να τα αναφέρουμε. Αρχικά να πούμε ότι ο Μέση έφυγε επισήμως από την Paris Saint-Germain. Και πού πήγε? Πήγε Inter Miami. Πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα ότι βγήκε ανακοίνωση ότι αποχωρεί. Χτες έγινε γνωστό ότι θα είναι κάτοικος Αμερικής. Έπρεπε να το πεις, ήσουν και μεγάλος έτσι φαν του Μέση. Εννοείται, εννοείται. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο κι εγώ ακόμα μεγαλύτερος φαν του Μέση. Εγώ... Είναι το τέλος εποχής, έτσι. Ναι, εντάξει. Τώρα διπλώνει η Ευρώπη χωρίς Μέση, χωρίς Ρονάλντο. Σταμάτησε και ο Ζλάταν. Α, ναι, και αυτό ήταν ένα από τα. Αποσύρθηκε και ο Ιμπραήμοβιτς. Ένα από τα βασικά ήταν αυτό που θέλαμε επίσης να αναφέρουμε. Δυστυχώς, χωρίς να μπορέσει να έχει πάρει μια χρυσή μπάλα ή να έχει καταφέρει να πάρει ένα Champions League. Γενικότερα, κάποια έτσι. Ένα τίτλο. Ναι. Μεγάλη, δηλαδή αντίστοιχη τη καριέρα του. Ναι. Όλοι οι άλλοι μεγάλοι παίκτες, αν το σκεφτούμε, έχουν πάρει έναν τίτλο ευρωπαϊκό. Έχουν... Ναι, όπως λέει και ο ίδιος. Έχει, είχε βάλει και το περιβόητο του Ψαλιδάκη. Είναι γνωστός για μερικά πραγματάκια. Ένα ακόμα σημαντικό. Πέθανε, αυτή τη βδομάδα να το πω και αυτό, πέθανε ο Γεωργίου, ο γνωστός αθλητικογράφος. Προσωπικά στεναχωρηθήκαμε και οι τρεις μας πάρα πολύ και νομίζω και, ναι, και νομίζω και όλοι όσοι παρακολουθούσαν γενικώς αθλητικά εδώ στην Ελλάδα και ποδόσφαιρο ήταν μεγάλη απώλεια. Ήταν και λιγάκι ξαφνικό αν και είχε κάποια προβλήματα υγείας. Μπορώ να αναφέρω ότι στο podcast του Ζωσιμάρα, το ξέρουμε, έχει γίνει για τον Γεωργίου ένα αφιέρωμα που αξίζει όσοι δηλαδή τον ξέρουν τον Γεωργίου και τον ακούσαν αυτά τα χρόνια να μπουν και να δουν αυτό το αφιέρωμα που έκανε ο Θέμης ο Κέσσαρης. Αυτό βασικά σαν αναφορά. Ναι, ήταν μια μεγάλη μορφή. Πολύ κρίμα που έγινε ό,τι έγινε, αλλά. Ήταν και εντάξει, ήταν 71. Ναι, είχε. Ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Είχε ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα, αλλά βέβαια, στη ζωή του. Ήταν ταλαιπωρημένο άνθρωπο, εντάξει. Ναι, είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά στη ζωή του. Όμως, όπως και να έχει να το αναφέρουμε αυτό. Και χθες φυσικά τελικός conference. Τελικός conference league, Φιωρεντίνα West Ham. Η West Ham κέρδισε με 1-2. Προηγήθηκε με πέναλτι, ισοφάρισε πολύ γρήγορα η Φιωρεντίνα και στο 90 βγήκε μπροστά η αγγλική ομάδα, τέταρτη με τον τερματοφύλακα, 1-2 και έστειλε στα ουράνια όλους τους οπαδούς της λονδρέζικης ομάδας, κατακτώντας το δεύτερο ευρωπαϊκό στην ιστορία της. Έχει ακόμα ένα κύπελλο κυπελούχων, όπως ονομαζόταν παλιά, το παλιό Γεροπαλί, και αποδεικνύεται η αγγλική κυριαρχία στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Ειδικά φέτος, όπου έχουμε τη West Ham νικήτρια και έχουμε και ένα τελικό Champions League, ο οποίος έρχεται, που περιμένουμε να δούμε αν η Manchester City τελικά θα το πάρει. Είναι εναντίον της Inter. Να το δούμε. Κάνε ένα άλλο σχόλιο, νομίζω, δεν έχουμε για το τελικό του conference ή έχεις να προσθέσεις κάτι? Όχι, κάποιο άλλο σχόλιο. Στα μεταγραφικά, ότι και ο Μπενζεμά έφυγε από τη Ρεάλ και πήγε στην Al Ittihad. Α, ναι, και αυτό σημαντικό. Σαουδική Αραβία, θα είναι αντίπαλος με τον παλιό του συμπαίκτη, τον Ρονάλντο.
Και η άλλη Τιχάντ γενικά έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι. Θέλει και τον Καντέ. Υπάρχει ρούμα σοβαρό για τον Καντέ. Ναι. Τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί ωστόσο. Και σήμερα το πρωί η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και τον Μακάλιστερ, τον Αργεντίνο. Ναι. Ο οποίος έπαιξε πολύ καλά στο Μουντιάλ. Καταλυτικός με τον Αργεντίνο. Ναι. Να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει καμία διαφορά εκεί πέρα, διότι δεν είχε κάνει μια καλή σεζόν φέτος η ομάδα αυτή. Να το δούμε. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο άλλο σχόλιο. Νομίζω με τα γραφικά... Έχουμε βασικά αρκετές απώλειες. Ναι. Δηλαδή έχει φύγει από την Μπαρσελόνα ο Μπουσκέτς και ο Ζόρντι Άλβα. Έχει φύγει από την Ρεάλ ο Αζάρ. Έχει φύγει ο Μπενζεμά που το αναφέραμε. Έχει φύγει ο Μαριάνο. Είπαμε για την αποχώρηση του Ζλάταν γενικά από το χώρο του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για τέλος εποχής. Μπαίνουμε σε νέα δεκαετία για τα καλά. Και έχουμε κιόλας, και είναι ακόμα η αρχή των μεταγραφών, είναι ακόμα αρχές Ιουνίου. Να δούμε και τι έχουμε στο υπόλοιπο καλοκαίρι. Γιατί φοβάμαι ότι θα δούμε, όχι φοβάμαι μάλλον, πιστεύω ότι θα δούμε πολλές εκπλήξεις. Θα δούμε ναι, πολύ μεγάλες αλλαγές. Όπου αυτό έχει ξεκινήσει κυρίως πιστεύω τα δύο τελευταία χρόνια. Ναι, έχει αρχίσει να αλλάζει γενικά το ποδόσφαιρο. Το μπαμ το μεγάλο έγινε πολύ πιο πριν, με τον Νεϊμάρ που πήγε Παρί. Ακολούθησε μετά ο Ρονάλντο που πήγε Γιουβέντους και μετά και ο Μέση και μεγάλα ονόματα. Βλέπουμε ότι. Τα ποσά που ξοδεύονται έτσι. Ναι, είναι. Με τα φυσικά ποσά. Είναι αστρονομικά ποσά. Όταν ο Ζιντάν, ας πούμε, αποκτήθηκε από τη Ρεάλ το 2002, το καλοκαίρι του 1 δηλαδή, για τη σεζόν 1-2, η Ρεάλ είχε ξοδέψει τότε 65 εκατομμύρια και ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία τότε τη Ρεάλ. Και τώρα. Να σκεφτεί κανείς. Από την Παρή για 222 εκατομμύρια. 65 εκατομμύρια πλέον κοστίζουν παίχτες, οι οποίοι μπορεί να μην συμβάλλουν καν. Εδώ η Real τον είχε πάρει τον Bale πριν κάποια χρόνια, έχει ξοδέψει νομίζω γύρω στα 100 εκατομμύρια. 91 εκατομμύρια ήταν, ναι. Ναι, που θυμάμαι ότι το λέγανε πάρα πολύ όταν μέχρι τότε η πιο ακριβή μεταγραφή. Είχαν δημιουργηθεί διάφορα θέματα εντός της Real με άλλους παίκτες λόγω αυτής της μεταγραφής. Κάποιοι παίκτες φοβόντουσαν ότι δεν θα παίρνουν αρκετό χρόνο. Τώρα βλέπουμε παίκτες του Ζωά Φέλιξ που πήγε στην Ατλέτικο με 120 εκατομμύρια. Ναι, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν ξέρω και τι θα δούμε συνέχεια, γιατί βλέπω κιόλας ειδικά. Πάρα πολλούς παίκτες που πηγαίνουν προς Αραβία, που δίνονται τεράστια ποσά. Mm-hmm. Εκεί πέρα δίνονται τα μεγαλύτερα. Τελειώσει την καριέρα, έτσι. Ναι. Στην ουσία. Τώρα μου δίνεις πάσα, γιατί ήθελα να πω ότι εχθές που βγήκε πολύ έντονα η φημολογία, που τελικά επιβεβαιώθηκε ότι ο Μέση θα πάει η Αμερική, η Αλ Χιλάλ τα έδωσε όλα για όλα. Είχε κάνει τρελές προσφορές στο Μέση και ενώ οι φήμες είχαν μεγαλώσει χθες το βράδυ, ήρθε μια τελευταία προσφορά από την Αλ Χιλάλ για τον Μέση που ήταν 1,5 δισεκατομμύριο. Ναι, αυτό... Ήταν για φήμη όμως, έτσι, δεν είναι κάτι σίγουρο. Ναι, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Έτσι. Ναι, αλλά άμα ισχύει αυτό... Εντάξει, όταν είσαι βέβαια στη Σαουδική Αραβία... όλα που ναι. Είναι τεράστιο ποσό. Ναι, λίγο πολύ αυτό με τα μεταγραφικά. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει το υπόλοιπο καλοκαίρι. Γιατί όπως είπαμε και πριν, τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν αρκετά στο ποδόσφαιρο και τα ποσά έχουν αρχίσει να αυξάνονται δραματικά. Δηλαδή, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να δίνονται τεράστια ποσά. Να δούμε πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Πάντως, αναμένεται η μεταγραφή περίοδος του καλοκαιριού να είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι. Έχουμε ακούσει πολλά rumors για παίχτες, ιδίως η Ρεάλ Μαδρίτης. Να δούμε κάποιο ναι, υπάρχουν... τον Εμπαπέ. Οπότε θα λήξει αυτή, αν μείνει στην Παρή, αν φύγει. Νομίζω ότι θα μείνει στην Παρή. Δεν νομίζω ότι είχε ακουστεί κάτι διαφορετικό. Είχε ακουστεί ότι είχε κλείσει τη Ρεάλ. Ο Μπέλιγχαμ επίσης ακούγεται πολύ για ραντεβού. Μπέλιγχαμ, Κέιν. Ναι. Okay. Και ακούγεται και πολύ έντονα ο Ασένσιο. Επίσης έφυγε ο Ασένσιο από τη Ρεάλ. Και ακούγεται πολύ έντονα για Παρή. Η Παρή γενικά έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα σε παίκτες. Βέβαια δεν βλέπουμε να κάνει κάποια ιδιαίτερη πορεία στο Champions League, που αυτός υποτίθεται ότι είναι ο στόχος της. Τι να πούμε. Αυτή είναι και η διαφορά της με τη City, η οποία City πρώτα στόχευσε σε ένα καλό προπονητικό team, ναι, το οποίο αποφάσισε στοχευμένες μεταγραφές και γι' αυτό είναι τόσο διαφορετική η πορεία των δύο ομάδων και η City είναι πιο ανταγωνιστική ομάδα και στο Champions League και είναι και στο... Και έκανε και... και έκανε και αρκετά χρόνια για να χτιστεί ως ομάδα, έτσι. Εννοείται. Και ο Γκουαρδιόλα, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές σε προηγούμενες εκπομπές, ότι την έχει χτίσει αυτή την ομάδα είναι ένας προπονητής. Να χάραξε το ποδόσφαιρο. Αλλά ναι, έδωσε η υπομονή του και η υπομονή των. Ναι, τα κατάφερε. Να... Ενώ η Παρή από το 2013 δηλαδή που την πήραν οι Άραβες,
Έφερε τον Ζλάταν, έφερε τον Πενζέμα, έφερε τον Νεϊμάρ, έφερε τόσους πολλούς παίχτες. Μετά τον Μέση και πάει λέγοντας. Και το γαλλικό πρωτάθλημα δυσκολεύεται μέχρι και εκεί πλέον. Εν τω μεταξύ, να το αναφέρουμε αυτό, πριν αρχίσει να ξοδεύει αυτά τα τρελά ποσά, είχε κάνει κάποιες πιο αξιόλογες πορείες στα ευρωπαϊκά. Για ποια μιλάμε, συγγνώμη. Για την Paris Saint-Germain. Δηλαδή, είχε κάνει κάποιες πιο καλές πορείες. Ειδικά, θυμάμαι όσο είχε. Όχι, όχι, Ρενό, και σχετικά πρόσφατα, πριν καμιά δεκαριά χρόνια περίπου. Θυμάμαι και την εποχή του Ζλάταν, δηλαδή είχε κάνει κάποιες πορείες καλές. Ναι, εν τω μεταξύ, όπως αναφέραμε πριν για τα ποσά, ότι ξοδεύονται κυρίως σε Αραβία. Άμα δει κανείς ευρωπαϊκές ομάδες οι οποίες ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά, τις έχουν Άραβες συνήθως. Έτσι. Εκεί πέρα, από εκεί πέρα συνήθως φεύγουν τρελά ποσά. Να δούμε. Είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού, αρχές Ιουνίου είναι ακόμα. Αυτά σε ό,τι αφορά μεταγραφές και διάφορα νέα πιο γενικά. Τώρα αυτό που μας καίει όλους είναι ο τελικός ο οποίος έρχεται, Champions League, εναντίον της Manchester City και της Inter, όπου άμα η Manchester City καταφέρει και πάρει το Champions League, να πούμε ότι έχει πάρει τρία τρόπαια, πήρε το κύπελο εναντίον της United, που ήταν ένα derby πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες κατάφερε να το πάρει. Πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα αν πάρει και το Champions League, νομίζω θα μείνει στην ιστορία αυτή η ομάδα, έτσι. Εννοείται πως έμεινε, το έχουμε ξαναναφέρει, η United το 2008. Η που είχε η αγγλική ομάδα που το έκανε. Ναι. Που πήρε και τα τρία μεγάλα τρόπαια την ίδια χρονιά. Και αυτό ακολούθησε μάλιστα 4 συναπτά έτη. 8, 9, 10, 11 η ομάδα που κατέκτησε το Champions League κατέκτησε και πρωτάθλημα και κύπελο στη χώρα της. Ναι. Το έχουν καταφέρει και άλλες ομάδες αυτό. Το έχει καταφέρει και η Inter και η Barcelona. Απλά όταν είσαι Premier League. Είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολο. Είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε τον ανταγωνισμό που υπάρχει, βέβαια στην Premier League φέτος, αν και υπήρξαν πολλές εκπλήξεις, δεν υπήρχε κάποια ομάδα που να είναι αντίστοιχη δυναμική με τη Manchester City. Νομίζω. Ναι, εδώ και χρόνια. Η Liverpool το πάλεψε. Ναι, για 2-3 χρόνια μετά έπεσε. Ότι η City έχει κατακτήσει τα 4 από τα τελευταία 5 πρωταθλήματα, μάλλον τα 5 από τα τελευταία 6 τώρα. Λέει πολλά. Ναι, είναι ασταμάτητη. Και έχει και συμμετοχή σε έναν τελικό Champions League που τον έχασε βέβαια από την Chelsea. Έχει κάνει θρυπίτα, έτσι. Έχει πάρει πρωτάθλημα 21-22-23. Πολύ σημαντικό. Γενικά έχει από το 18 και μετά η City έχει αρχίσει να χτίζει την ομάδα της πάρα πολύ. Και αυτό φαίνεται τώρα. Και θα φανεί νομίζω και στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή έχουμε ακόμα να τη δούμε να παίζει δυνατά. Δηλαδή, άμα σκεφτεί κανείς αυτά που γίνονται φέτος, έχουν αρχίσει διάφορες ομάδες όπως είναι η Real, η Barcelona να πέφτουν ποιοτικά και έχει αρχίσει η Manchester City και κάποιες άλλες ομάδες, η Inter, τα τελευταία δύο χρόνια να ανεβαίνουν. Μπορεί να διαφωνήσω αυτό που θα πω, αλλά αν και εντάξει, έχει πάρει σίγουρα 11 σερί χρόνια το πρωτάθλημα και η Bayern δεν είναι όπως ήταν. Ναι, ισχύει αυτό. Απλά δεν την ανέφερα. Ναι, μεν παίρνει το πρωτάθλημα, το έχει πάρει 11 συνεχόμενες χρονιές μαζί με το φετινό. Αλλά στην Ευρώπη δεν πάει μακριά. Σίγουρα η φετινή σεζόν της Bayern ήταν από τις χειρότερες που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Ναι, αυτό ισχύει. Μα και το πρωτάθλημα, κατά την άποψή μου, το πήρε επειδή η Dortmund έκανε. Η Dortmund το έχασε και το πήρε η Bayern ουσιαστικά γιατί έκανε ένα. Ξάφνιασε τους πάντες καθώς δεν κατάφερε να κερδίσει εντός έδρας στον τελευταίο αγώνα που ήταν για να πάρει τους πόντους για να. Επίσης παράξενη κίνηση της Bayern το ότι διώχνει τον Άγγελο μας μέση χρονιάς για να πάρει τον Τούχελ. Ναι. Ο οποίος Τούχελ. Κάτι το οποίο δεν έβγαζε λογική. Ο Άγγελο μας ήταν ο Champions League αίτητος, μόνο με νίκες. Μπορεί σε προτάσουμε να μην τα πήγαινε τόσο καλά, αλλά με το που πήγε ο Τούχελ στην ομάδα και έγινε το ματσάρισμα με τη City, τα πράγματα ήταν σκούρα για την Bayern. Ναι, δηλαδή. Είναι τραυματισμός και ο Μανέ επίσης, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και προβλήματα στα αποδυτήρια στην Bayern. Δηλαδή, σε αγώνα τώρα επίσημο, ευρωπαϊκό, έγινε καυγάς μεταξύ του Μανέ και στα αποδυτήρια, χτυπήθηκαν. Τώρα αυτό δεν είναι ωραίο να γίνεται μέσα στα αποδυτήρια και ρίχνει πολύ την ψυχολογία της ομάδας. Εντάξει, για να δώσουμε και άλλο θέμα όμως, είναι μια ομάδα που έχει κάνει αυτή την πορεία μια δεκαετία και. Οπότε ναι, σίγουρα θα υπάρξει μια σεζόν έτσι ανακατάσταση στην ομάδα. Ναι, βέβαια, άμα κανείς το παρατηρήσει, αυτό που είπα ήταν και για την Bayern, γιατί και η Bayern τα προηγούμενα χρόνια ήταν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε πολύ καλή πορεία. Πάντοτε η Bayern. Ναι, ήταν. Ναι, τα τελευταία. Λίγες εξαιρέσεις στην τελευταία δεκαετία. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την Barcelona και τη Real στη δεκαετία του 2010, όπου ήταν πάντα τα φαβορία να κατακτήσουν τη διοργάνωση του Champions League, η Bayern ήταν αυτή η οποία, αν δεν το κάνουν οι άλλες δύο, το έκανε αυτή. Ναι. Ή βρισκόταν στο τελικό έστω.
Απλά και πιο παλιά υπήρχαν κάποιες ομάδες. Βέβαια η United εδώ και καιρό δεν υπάρχει στο. Μετά το Ferguson τελείωσε και η United. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια, βασικά την προηγούμενη δεκαετία ήταν η Manchester United, ήταν η Liverpool δυνατή, ήταν η Milan πολύ δυνατή, η Real. Έβλεπες περισσότερες ομάδες να διεκδικούν. Τώρα είναι ελάχιστες. Δηλαδή τώρα έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Τώρα είναι κάθε δεκαετία και άλλη εποχή. Ναι. Τώρα είναι πιο κλασικό. Δηλαδή είναι η City, είναι η χρονιά της City, είναι η χρονιά της Liverpool, αν και έχει πέσει τώρα λίγο τελευταία. Είναι η Paris που προσπαθεί, αλλά δεν της βγαίνει. Δεν θα το έλεγα, γιατί η Paris τα τελευταία χρόνια, αν και εξοδεύει πολλά λεφτά, δεν καταφέρει να εκπληρώσει αυτό το οποίο θέλει. Δηλαδή, ορίζεται να κάνει. Ναι, δηλαδή μόνο το Champions League έχει ως στόχο βασικό και δεν καταφέρει να το πάρει ποτέ. Δηλαδή έχει πάρει το Messi. Έχει πολύ καλούς παίκτες αντικειμενικά μέσα στην εντεκάδα. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να κάνει μια καλύτερη πορεία. Δηλαδή κάτι έχει πάει στραβά. Φέτος ήταν λίγο χρονιά εκπλήξεων. Ναι, όλη τη χρονιά. Είχαμε πάρα πολύ Ιταλία φέτος βασικά. Πολύ Ιταλία. Ναι, ισχύει αυτό. Όπου να αναφέρουμε ότι το έχουμε ξαναπεί βέβαια εδώ πέρα ότι είχε και στους τρεις τελικούς έναν εκπρόσωπο. Βέβαια, στις δύο διοργανώσεις. Έχασε. Έχει χάσει και. Τη μένει μία τώρα. Αναμένεται το Σάββατο. Να δούμε. Φαβόρη πάλι δεν είναι η Ιταλική ομάδα. Ναι, ναι. Εδώ το ξέραμε ότι δεν και είναι φαβόρη. Είναι και το πιο ξεκάθαρο φαβόρη από τους τρεις τελικούς. Η City, έτσι. Εδώ εντωμεταξύ ναι. Το ξέραμε ότι δεν είναι φαβόρη. Σε άλλους τελικούς, στους υπόλοιπους τελικούς, μπορούσε να το παλέψει. Και στο Europa League ήταν ένας αγώνας που ήταν στα ίσα μετρημένος, δηλαδή και στις δύο ομάδες. Αλλά έχεις αντίπαλη τη Σεβίλη. Ναι, δεν είπα ότι η Σεβίλη. Ναι, αυτό. Δεν είπα ότι η Σεβίλη είναι αδύναμη ομάδα ή κάτι τέτοιο. Απλά είναι πιο μοιρασμένο. Δηλαδή δεν ήταν ξεκάθαρο σε έναν από τους δύο. Ήταν ένας αγώνας που ήταν μοιρασμένος 50-50. Και στο conference. Και στο conference, και, εντάξει. Δεν κατάφερε όμως. Κριθήκαν και οι δύο αγώνες στο τέλος. Ναι, ισχύει. Το Europa πήγε παράταση και πέναλτι. Και το conference κρίθηκε με ένα γκολ στο 90, στο 89 και 45 δευτερόλεπτα. Να δούμε αν το Σάββατο υπάρχει κάποια έκπληξη ανάλογη. Να δούμε αυτό, να δούμε άμα θα γίνει το Σάββατο κάτι αντίστοιχο, άμα θα είναι μοιρασμένο παιχνίδι και θα καταφέρει μια ομάδα να το πάρει ή στην παράταση με κάποιο τέτοιο τρόπο, ή άμα θα καταφέρει η Manchester City να το τελειώσει από νωρίς. Δεν ξέρουμε. Ίντερ ανάλογα. Ναι, βέβαια η Manchester City είναι το φαβορί. Γι' αυτό ναι. Το λέω. Δηλαδή θεωρώ πως οι παίκτες τους θα σκυλιάσουν για να το πάρουν, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό να έχουν πετύχει τρία τρόπαια. Θα μείνουν αξέχαστοι. Έχει και την ψυχολογία. Η City δεν έχει πάρει και σαν λήξη την ιστορία της. Ναι, ναι. Άρα είναι η ευκαιρία της. Ναι, είναι η μεγαλύτερη της ευκαιρία αυτή. Μεγαλύτερη και την προηγούμενη τελικό στον οποίο έπαιξε. Πάντως οποιαδήποτε ομάδα και αν καταφέρει να πάρει το τρόπαιο. Για τη χρονιά που είμαστε, πιστεύω θα είναι έκπληξη. Σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί. Είτε το πάρει η City, γιατί είναι το πρώτο που παίρνει στην ιστορία της. Και επίσης ο Guardiola επιτέλους θα πετύχει αυτό που θέλει τόσα χρόνια, το οποίο δεν το κατάφερε ούτε με την Bayern και το οποίο δεν το καταφέρει ούτε με τη City. Θεωρώ πως το αξίζει. Θεωρώ πως το αξίζει σίγουρα. Εννοείται το αξίζει. Αλλά αν το πάρει η Inter, θα μιλάμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη και η Inter θα επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή και η Inter να το πάρει. Καθόλου ανάλογο με εκείνο το 2010. Έχει σίγουρα κάποιους παίκτες τώρα που μπορούν να φανούν. Αλλά να δούμε πώς θα παίξουν το Σάββατο. Να δούμε γενικά με τι ψυχολογία θα μπουν οι παίκτες να παίξουν. Να δούμε λίγο τους τελευταίους τελικούς που παίξαν οι δύο ομάδες. Εννοείς τώρα στην Ευρώπη. Οι δύο ομάδες, η Inter και η City, τους δύο τελικούς που παίξανε. Γιατί είναι η City από ένα χαμένο τελικό, ναι. Με την Chelsea. Και είναι και η Inter που... Σε μια άλλη εποχή. Και είναι και οι δύο βασικά είναι σε μια άλλη εποχή, γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Παρόλο που ο τελικός της City ήταν πιο κοντινός. Και έχουμε και την Inter το 2010. Τελευταίο τελικό Champions League που κατάφερε να το πάρει. Ναι, εκεί πέρα η Inter είχε καταφέρει να πάρει το Champions League. Να ξεκινήσουμε λίγο με την Inter τότε, ένα σχόλιο. Ότι ναι. Καταρχάς προπονητής Μουρίνιο, prime Μουρίνιο, σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο δεν ήταν ούτε τόσο γρήγορο, οι ρυθμοί διαφορετικοί, ο τρόπος που παίζονταν η μπάλα διαφορετική. Ναι, είναι αυτό που είπαμε πριν. Παίζει αμυντικό ποδόσφαιρο ξεκάθαρα. Δηλαδή. Χαρακτηριστικό των Ιταλικών ομάδων. Εννοείται. Και ο Μουρίνιο τότε το έκανε στο πικ του.
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δημοσιογράφοι σε εκείνο το τελικό, όταν η Bayern, αντίπαλο Ίντερ τότε, είχε το Ρόμπεν στα prime του, πρώτη χρονιά του Ρόμπεν με την Bayern, λέγανε ότι ο Ρόμπεν παίρναγε ένα παίχτη και πίσω την άλλη δύο. Σε κάθε φάση. Αυτό ήταν χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του Μουρίνιο. Και αν συγκρίνουμε και τις ενδεκάδες τη Ίντερ τότε με τώρα, μπορούμε να δούμε ότι το ρόστερ τότε είχε πολύ μεγαλύτερα ονόματα. Μια ομάδα πολύ στημένη. Σε αντίθεση με τώρα, που είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Για να δούμε, ας πούμε, ενδεικτικά το ρόστερ τη Ίντερ με τη Μίλαν στον ημιτελικό, τον τελευταίο. Έχουμε τον Ονάνα τερματοφύλακα. Συνάμενα έχουμε Νταρμιάνα, Τσέρμπι, Μπαστόνι και Ντάμφρι. Στο κέντρο Μπαρέλα, Τσαλχάνογλου, Μιχιταριάν και τον Τιμάρκο στα άκρα. Και στην επίθεση Λεουτάρο με τον Τζέκο. Ας πούμε ότι και ο Λουκάκου που είναι στον πάγκο είναι έτσι δυνατό όνομα. Έχει παίκτες πάντως. Σίγουρα έχει παίκτες, αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε εκείνο το ρόστερ του 10. Σε καμία περίπτωση. Όπου είχαμε τερματοφύλακα τώρα ο Ζούλιο Σέζαρ, είχαμε μια τετράδα άμυνας με τον Μαϊκόν τότε δεξί μπακ, που αυτός με τον Ντάνι Άλβες ήταν τα μεγαλύτερα ονόματα σε εκείνη τη θέση. Ο Κίβου έπαιζε αριστερά. Ο Λούσιο με τον Σάμιλ στο κέντρο τη άμυνα. Και είχαμε παίκτες όπως ο Καμπιάσο, Στάνκοβιτς, ο Ζανέτη που παίζανε στο κέντρο. Παίκτες που άφησαν εποχή, έτσι. Ιστορική τετράδα που είχε μπροστά τότε Ίντερ με τον Σνάιντερ, τον Πάντεφ, τον Ετό και τον Μιλίτο, ο οποίος ήταν αφηνιασμένος εκείνη τη χρονιά. Έχοντας πάρει το ρόλο του Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος Ιμπραήμοβιτς είχε φύγει μόλις από την Ίντερ, είχε πάει στην Βαρσελόνα και είναι αυτό που πάμε πριν. Όταν Ιμπραήμοβιτς έπαιζε στην Ίντερ το 9, η Βαρσελόνα πήρε Champions League. Έφυγε, πήγε στην Βαρσελόνα, πήρε Ίντερ Champions League. Έφυγε από την Βαρσελόνα, πήγε στη Μίλαν, πήρε πάλι Βαρσελόνα Champions League. Ατυχία του Ζλάταν. Ατυχία. Είναι άσχημο. Αλλά αυτό είναι γεγονός, πρέπει να αναφέρουμε νομίζω. Εγώ θα ήθελα να τελειώσει την καριέρα του έχοντας πάρει έστω ένα Champions League. Ένα τέτοιο παίκτη, άμα κάτσουμε και το σκεφτούμε, ένα τέτοιο παίκτη σαν τον Ιμπραήμοβιτς, μόνο πρωταθλήματα έχει πάρει. Μόνο εγχώρια. Ναι, ναι, αυτό. Αλλά κατάφερε να είναι παρόν πάντα σε όλες τις ομάδες στις οποίες πήγε. Να κάνει δηλαδή σεζόν. Καλά, ναι, σίγουρα δηλαδή. Θυμάμαι και στη Manchester United ακόμα που είχε πάει, που ήταν σε μια μεγάλη ηλικία. Είχε παίξει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Ναι, βγήκε από τους πρώτους σκόρες στην Premier League εκείνη τη χρονιά. Πήρε το Europa League United. Ναι, ακόμα και. Πήρε κύπελο Αγγλίας. Ναι, ακόμα και. Ακόμα και τώρα που ήταν στη Μίλαν όμως κατάφερε να κάνει έτσι, σημαντικά πράγματα. Όπου και αν πήγε αυτός ο άνθρωπος φάνηκε. Έτσι. Μόνο φέτος δεν ήταν πολύ εύκολος. Γιατί εντάξει, είχε φτάσει σε μια ηλικία νομίζω πλέον δεν μπορούσε να παίζει με την ποιότητα που έπαιζε κάποτε. Λογικό είναι μετά από μια ηλικία. Ναι, πριν που αναφέραμε την Ίντερ του 2010, είναι μια ομάδα μόνο με ονόματα, μόνο με superstars. Πραγματικά μια ενδεκάδα η οποία όπου και αν την πιάσεις δεν έχει καμία λύση. Είναι παίκτες, αρχικά γι' αυτό που είπες και πριν με την Ίντερ του 2010, ήταν παίκτες αυτοί οι οποίοι άφησαν εποχή, έτσι. Ήταν παίκτες που έμειναν σε όλους. Αυτό όμως το οποίο μας κάνει εντύπωση είναι ότι με το που έφυγε ο Μουρίνιο και πήγε στη Ρεάλ εκείνο το καλοκαίρι του 10, η Ίντερ ενώ είχε παραμείνει με το ίδιο ρόστερ, έπεσε ραγδαία εκείνη την περίοδο. Θεωρώ πως τότε το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μουρίνιο ήταν πιο εύκολο να το κάνει. Τώρα δεν νομίζω ότι περνάει τόσο. Καλά, εννοείται, αλλά τώρα γι' αυτό τότε το πόσο σημαντικό ήταν το ότι ένας προπονητής μπορούσε να κάνει μια ομάδα να φαίνεται τόσο καλή στο γήπεδο και να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο. Θεωρώ πως δεν θεωρείς πως κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τη Manchester City τώρα με τον Guardiola. Ο Guardiola είναι μια άλλη περίπτωση. Αυτό που έκανε ο Guardiola το ξεκίνησε το 8, με το που πήγε στην Βαρσελόνα δηλαδή. Και τότε είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Το ότι με το που πήγε στην Βαρσελόνα έδιωξε τον Ροναλντίνιο για να βγάλει το Μέση μπροστά. Ναι. Ξεκίνησε αυτό το περίφημο τικιτάκα που πλέον καθιερώθηκε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και το πέρασε και στην Bayern, αλλά στο πικ το έχει φτάσει με τη Manchester City. Αυτό είναι αλήθεια. Όπου είδαμε τη Manchester City επισυναπτά έτη να κατακτά το πρωτάθλημα χωρίς να έχει καθαρό center for. Ο Αγκουέρο στα τελευταία του δεν έπαιζε. Ο Γκαμπέλ Χεζούς ήταν πάντα στον πάγκο. Βλέπουμε δηλαδή μια τριάδα επίθεσης με Φόντεν, Μπερνάρντο Σίλβα, Μάρες, Ντε Μπρούιν. Κάτι το οποίο ξεκίνησε από την Εθνική Ισπανία τότε που κατακτούσε τα Μουντιάλ και τα Euro στην αρχή της δεκαετίας και το μετέφερε ο Γκουαρδιόλα σε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή μια ομάδα να πηγαίνει το 21 τελικό Champions League και να κατεβάζει ενδεκάδα χωρίς φόρ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια όμως. Θεωρώ πως ειδικά φέτος έχει φανεί και τι δουλειά έχει κάνει. Δηλαδή, σαν προπονητής, έχει φανεί το τι καλό έχει κάνει στη Manchester City. Καλά, σίγουρα. Σε όποια ομάδα πήγε ο Γκουαρδιόλα την αναβάθμισε πάρα πολύ. Απλά εκεί έχει κιόλας ξοδέψει και αρκετό χρόνο. Αυτό νομίζω είναι. Σίγουρα. Πολλά χρήματα, συγκεκριμένες μεταγραφές. Ναι, και αυτό. Και αλλά χτίστηκε ένα ρόστερ το οποίο, δηλαδή, αν εξαιρέσω την Μπαρσελόνα τη δική του πάλι, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι ανάλογο. Ομάδα να παίζει τέτοια μπάλα. Δηλαδή και οι 11 παίχτες να φαίνονται τόσο πολύ. Αρχικά κάνουν φοβερές συνεργασίες. Δηλαδή, άμα το δει κανείς το πώς παίζουν, κάνουν φοβερές συνεργασίες. Μα ο Γκουαρδιόλα είναι προπονητής ομάδας. Αυτό το πράγμα το οποίο έκανε και φάνηκε και φέτος πολύ, όταν έδιωξε τον Κανσέλο, για να
προσωπικό καυγά που είχαν και τον έδωσε στην Bayern δανεικό. Ένα Κανσέλο ο οποίο ήταν αφηνιασμένο τα προηγούμενα χρόνια. Το καλύτερο μπακ στον κόσμο. Τον έδιωξε στην Bayern και τραυματίστηκε και ο Walker. Και είδαμε πολλά παιχνίδια μέχρι και το Champions League τον Guardiola να παίζει με 4 στόπερ σε τετράδα τη άμυνα. Δηλαδή με τον Ακάντζη, τον Stones, τον Diaz και τον Άκε ή τον Laporte. Χωρίς μπακ. 4 στόπερ. Αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο για το Champions League. Αυτό έκανε κάτι ανάλογο στην επίθεση χωρίς φόρ. Δηλαδή πιστεύει στην ομάδα. Ξέρει τι να κάνει. Αυτό, ξέρει κινήσεις, τι να κάνει. Αυτό φαίνεται με πολύ. Λήψεις, να έχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Έχει δέσει την ομάδα, ξέρει να χειρίζεται τα αποδυτήρια, ξέρει που να βάλει τον κάθε παίχτη, ξέρει τι να πει στον κάθε παίχτη. Υπάρχει μια καλή χημεία μεταξύ των παίκτων. Αυτό είναι το ωραίο. Εντάξει, μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος έχει αφήσει ιστορία και θα μνημονεύεται και όταν σταματήσει την καριέρα του. Και να πω τώρα αυτό με το τίκι-τάκα που είπαμε με τις πασούλες και το. Όλο αυτό το σύστημα που είναι του Γκουαρδιόλα, ο Τσάβι ήταν παίκτης του Γκουαρδιόλα. Ναι. Και έχει καθιερώσει και το ίδιο σύστημα στην Μπαρσελόνα. Το έχει κάνει, ναι, στην φετινή. Αυτό δεν είναι. Ο οποίος ήταν ο παίκτης, ο οποίος μαζί με τον Ινιέστα και τον Μέση ξεκινήσανε να το παίζουν αυτό το σύστημα και να το καθιερώνουν στην Ευρώπη και να κάνουν αυτά τα μαγικά πράγματα που όλοι θυμόμαστε να κάνουν και στην Ισπανία και στην Μπαρσελόνα. Αυτό δείχνει το τι επίδραση είχε ο Γκουαρδιόλα στο να. Πώς να το πω, να καθιερωθεί αυτός ο τρόπος. Όπως ο Τσάβι αυτό το έκανε όταν ήταν προπονητής και στο Κατάρ. Ναι. Ναι. Δηλαδή αλλά έχω... δεν είχε φανεί τόσο λόγω της προβολής του πρωταθλήματος Κατάρ. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Βέβαια, να τώρα, δούμε δηλαδή, τώρα. Στην Βαρσελόνα το είδαμε ξεκάθαρα. Και χωρίς να έχει το υλικό βέβαια που είχε ο Γκουαρδιόλα τότε, έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο Τσάβι καθιερώνει αυτό το ποδόσφαιρο. Αλλά μέχρι και αυτό το σύστημα, το τίκι-τάκα, έχει παραλλαχθεί ανά τα χρόνια. Γιατί όταν το ποδόσφαιρο είναι πιο αργό, μπορούσε να λειτουργήσει περισσότερο. Σε ό,τι αφορά την υπομονή του παιχνιδιού, ο Γκουαρδιόλα πλέον κάνει το τίκι-τάκα με επιθετικό ρυθμό. Όταν βλέπουμε την Εθνική Ισπανία στο Μουντιάλ να παίζει όπως παίζει η Εθνική Ισπανία όλα τα χρόνια, αλλά κρατώντας μια αμυντική στάση, είναι λογικό και στο Μουντιάλ του 18 και στο Μουντιάλ του 22 να μην έχει καλά αποτελέσματα. Παρόλο που παίζει αυτό το ποδόσφαιρο ακριβώς όπως το έμαθε τότε ο Γκουαρδιόλα, το πήρε ο Ντελ Μπόσκε και συνεχίστηκε. Ο Γκουαρδιόλα πλέον παίζει αυτό το τίκι-τάκα στη City με ένα πολύ επιθετικό ύφος και γι' αυτό χωρίς να έχει φορ. Κατάφερε να έχει την καλύτερη απόδοση στην επίθεση στην Ευρώπη, να πάει τελικό Champions League, να πάρει πρωταθλήματα. Να βάλει 4 στη Real. Να βάλει 4 στη Real φέτος, εννοείται. Ιστορική νίκη. Γενικά ήταν μια ομάδα η οποία με όποιον αντίπαλο και αν έπαιζε, πάντα έπαιζε το ίδιο ποδόσφαιρο, πάντα ήταν αποτελεσματικό και πάντα κέρδισε στο τέλος το αποτέλεσμα. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που ξεχώρισε. Βέβαια, αυτό το μόνο παράπονο, επειδή το αναφέραμε τώρα που αναφέρουμε για τα συστήματα γενικά που εφαρμόζουν και οι προπονητές, το μόνο παράπονο με ένα πλέον από το ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει γίνει, είναι ότι γενικά δεν βλέπουμε τρίπλες, δεν βλέπουμε παίκτες που ήταν ας πούμε ο Ροναλντίνιο κάποτε. Έτσι, που έκανε μαγικά στο ποδόσφαιρο, μέσα στο γήπεδο. Αυτό τώρα δεν το βλέπουμε. Πιο πολύ έχει στηριχθεί στη δύναμη πλέον και στην ταχύτητα. Αλλά και σε αυτό το κομμάτι. Οι εποχές αλλάζουν. Πάντα. Και όταν ρωτάς μεγαλύτερους ανθρώπους που πρόλαβαν ποδοσφαιριστές, ας πούμε, όπως ο Μαραντόνα, όπως ο Τζορτζ Μπεστ και παλιά. Θα σου εκθιάσουν την ικανότητα του παίχτη. Πλέον εκθιάζουμε τα αθλητικά προσόντα του παίχτη. Γιατί ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έκανε την καριέρα που έκανε, γιατί ήταν πιο γρήγορος, πιο δυνατός, πιο αθλητικός από τους υπόλοιπους. Δεν ήταν ο τεχνίτης του, όπως ήταν ο Ροναλντίνιο, όπως ήταν ο Ρονάλντο το φαινόμενο παλιά. Ήταν ένας παίχτης ο οποίος βασίστηκε στα αθλητικά του προσόντα, δούλεψε πάρα πολύ και γι' αυτό έκανε την καριέρα που έκανε. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Ναι. Γι' αυτό ο Εμπαπέ, ας πούμε, είναι ο πιο γρήγορος από όλους. Γι' αυτό θα κάνει καριέρα. Ο Χάλαντ συνδυάζει ύψος και ταχύτητα. Αυτοί οι παίχτες είναι. Προϊόντα του νέου στυλ ποδοσφαίρου. Και αυτό θα καθιερωθεί. Σίγουρα θα εντυπωσιάζουν οι τεχνίτες, αλλά πλέον το ποδόσφαιρο δεν θέλει μόνο αυτό. Ναι, κυρίως πλέον... μάλλον θέλει όλα τα υπόλοιπα. Πλέον δεν το βλέπουμε τόσο, αυτό είναι το μόνο αρνητικό. Αλλά εντάξει, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Δηλαδή στα επόμενα χρόνια να δούμε και αυτοί οι παίκτες που είναι ακόμα νέοι, όπως ο Εμπαπέ, ο Χάλαντ και όλοι αυτοί, να δούμε τι θα καταφέρουν να κάνουν. Θα μ' άρεσε να τους δω όμως να εξελίσσονται σε αυτά τα κομμάτια. Και χαρακτηριστικό του. Καινούριου στυλ ποδοσφαίρου, το οποίο με βρίσκει λίγο αντίθετο, να σου πω την αλήθεια, είναι το γεγονός ότι δεν γίνονται, ας πούμε, δεν επιχειρούν σούτ οι παίκτες. Δηλαδή, πρέπει να έρθουν κοντά από την εστία, να κάνουν ένα πλασέ κοντινό ή μια πάσα και να μπει γκολ. Αυτό, ενώ παλιά βλέπεις κάτι γκολ, ας πούμε, εκτός περιοχής, το κάνουν ακόμα. Και η City το κάνει με τον Χάλαντ και η Real με τον Vinicius. Ναι, το κάνουν. Αλλά δεν είναι αυτό το. Να κάνει ένα σουτ, να πάρει ένα ωραίο φάλτσο, να μπει στο γάμα η μπάλα. Ένα θεαματικό γκολ. Και αυτό φαίνεται και στα τελευταία Champions League. Δηλαδή, έχουμε ανατροπές, έχουμε γκολ, αλλά δεν είναι αυτό που είχαμε παλιότερα. Εντάξει, συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Δηλαδή, και ο De Bruyne είναι ένας παίκτης ο οποίος το κάνει πολύ αυτό. Δηλαδή, σουτάρει το επιχειρεί από
από μακρινά σου τέλος πάντων. Δεν το βλέπουμε συχνά. Εντάξει. Ναι, εγώ είμαι πολύ υπέρ του shoot. Εφόσον μπορείς να το κάνεις, έχεις τη δυνατότητα, έχεις το χώρο και την τεχνική, κάτω. Βέβαια, πολλά από αυτά που κάνουν μακρινά συνήθως είναι και λίγο shoot απελπισίας. Κάποιες φορές. Δηλαδή, όταν η ομάδα βλέπεις ότι πιέζεται και ότι κυνηγάει κάτι, πολλές φορές το κάνουν αυτό. Κάνουν shoot απελπισίας. Πιστεύω ότι φταίει το στυλ ποδοσφαίρου που παίζεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όλοι αναζητούν το εύκολο γκολ και προτιμούν από το να χαραμίσουν ένα shoot να δώσουν μια πάσα. Αλλά πολλές φορές. Ομάδες όπως η City, κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, το παράκαναν με αυτό το στυλ. Και γι' αυτό βλέπαμε ότι προτιμούσαν να σιγουρέψουν τον γκολ παρά να εκτελέσουν. Γι' αυτό και γίνεται αυτό το πράγμα πλέον. Ναι, δηλαδή έχει αλλάξει όλος ο τρόπος που παίζουν ποδόσφαιρο. Αλλά να δούμε τώρα οι εποχές που έρχονται τι θα μας φέρουν με αυτά τα πράγματα. Γιατί μπορεί να δούμε παίκτες όπως είναι όλοι αυτοί. Να εξελίσσονται ακόμα και στο κομμάτι με την τρίπλα, με όλα αυτά και να κάνουν κάτι το οποίο να ξεχωρίζει. Ή γενικά μπορεί να δούμε πολύ ωραίο θέαμα. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι νέοι και αναμένεται να αναδειχθούν αρκετά. Και πιστεύω ότι έχουμε πολύ περισσότερους ποδοσφαιριστές που είναι star, ας πούμε, θεωρούνται star. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαμε έναν-δύο. Είχαμε, ας πούμε, Μέση Ρονάλντο. Είχαμε παλιότερα Ροναλντίνιο. Ήτανε εκείνοι οι πρωταγωνιστές. Τώρα έχεις πολλούς. Κοίτα, θεωρώ. Ο Βινίσιους, ο Χάλαντ, ο Εμπαπέ, ο Μπέλιγχαμ. Σίγουρα αυτοί είναι πολύ καλοί παίκτες. Γκάβι Πέδρη στο. Σίγουρα. Που Γκάβι Πέδρη, ξέρεις, είναι το κέντρο της Μπαρτσελόνα. Η αναγέννηση είναι του Τσαβινιές. Τσαβινιές, ναι, είναι αυτό. Όμως θεωρώ σίγουρα πως κανένας από αυτούς δεν είναι σαν τον Μέση και τον Ρονάλντο, έτσι. Δηλαδή, ή σαν τον Ροναλντίνιο. Δηλαδή, ήταν παίκτες οι οποίοι δεν ξαναυπάρχουν. Το συγκεκριμένο δίδυμο Μέση Ρονάλντο και ο αντίκτυπος που είχε. Στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κόσμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο έγινε με αυτούς τους δύο από το 2008 που ξεκινήσαν πρώτες χρυσές μπάλες μέχρι και πριν 2-3 χρόνια ήταν απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Δύο παίχτες να είναι στο προσκήνιο για τόσα συναπτά έτη. Βέβαια, στο ίδιο πρωτάθλημα σε αντίπαλες ομάδες. Στο ίδιο πρωτάθλημα σε αντίπαλες ομάδες και να είναι τόσο κοντά στα γκολ, στις συμμετοχές, στις κατακτήσεις, στα προσωπικά τρόπαια. Πραγματικά μοιράζονται τα πάντα. Νομίζω πως το στυλ του Ρονάλντο όμως έχει περάσει περισσότερο σε νεότερους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή το να χτίσουν από μόνοι τους κάποια πράγματα. Ναι, γιατί τους έδειξε ότι ένας παίκτης ο οποίος δεν βασίζεται μόνο στην τεχνική. Ναι, ότι μπορεί. Δουλεύοντας πάνω στο σώμα του και στις αθλητικές του ικανότητες, μπορεί να πετύχει τόσα πράγματα. Ισχύει. Αυτό έχει γίνει. Μέση γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Ενώ ο Ρονάλντο έγινε. Ο Μέση δεν μπορεί, νομίζω, άλλος άνθρωπος να κάνει αυτά που έκανε. Και ούτε θα υπάρξει έτσι τώρα. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Βέβαια. Είναι λίγο λάθος να συγκρίνουμε και το Μέση, ας πούμε, με παλιότερους ποδοσφαιριστές, γιατί ήταν και άλλες οι εποχές εκείνες. Προσωπική μου άποψη, γενικά είναι λάθος να συγκρίνουμε το Μέση με οποιονδήποτε. Εξαρτάται, είναι. Δική μου άποψη. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Απλά. Π.χ. δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε το Μέση που παίζει σε μια ομάδα που αγωνίζεται σε κάποιες διοργανώσεις, πληρώνεται πάρα πολλά λεφτά για να παίζει. Με παίκτες οι οποίοι παίζαν για την πλάκα του στην ουσία και παίζαν επίσης φοβερό ποδόσφαιρο. Είναι λίγο λάθος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα συγκρίνουμε αυτά τα δύο. Όμως σίγουρα ο Μέση, ειδικά για τη γενιά μας, είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να τον φτάσει κανένας από αυτούς που παίζουν τώρα. Και είναι και ένας παίκτης που, ναι, λέμε Μέση Ρονάλντο. Αλλά άμα κάτσεις και το σκεφτείς, ο Μέση έχει πάρει πιο πολλά τρόπαια. Δηλαδή. Δεν είναι μόνο η κατάκριση των. Απλά είναι ένα αποτέλεσμα. Το θέμα είναι αυτό το οποίο έχει περάσει στην Αμερικάνικη κοινοτροπία, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο greatest of all time, ας πούμε. Εμείς ψάχνουμε το best, δηλαδή αυτός που ήταν καλύτερος στο γήπεδο. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει κατακτήσει όλα τα τρόπια του κόσμου. Αυτά που έκανε μέσα στο γήπεδο τα έκανε. Δεν επαναλαμβάνονται. Δεν επαναλαμβάνονται. Ή το αντίθετο. Μην πας μακριά, πριν το είπαμε. Μπράιμοβιτς. Δεν πήρε τίποτα. Αυτά που έκανε πριν στο γήπεδο όμως, τα έκανε άλλος παίχτης. Όχι, αλλά και ο Ιμπραήμοβιτς στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στο ότι ήταν ένας πολύ γυμνασμένος παίκτης. Βέβαια, σίγουρα είχε και την προσωπικότητα και είχε και μια τεχνική δική του. Αλλά ναι, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, σύντομο, και επανερχόμαστε να πούμε έτσι κάποια ακόμα πραγματάκια. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι.
Επανήλθαμε από αυτό το σύντομο διάλειμμα. Μιλούσαμε εδώ για τον τελικό, ο οποίος έρχεται το Σάββατο. Λέγαμε κάποια πράγματα και γενικά για το ποδόσφαιρο, που πώς έχει γίνει πλέον, και για τη Manchester City φυσικά μιλάγαμε. Που είναι το φαβορί, γιατί ναι, έχουμε και την Ίντερ, έχουμε και μια αντίπαλο, αλλά εντάξει, απλά η Manchester City είναι αυτή η οποία είναι η ομάδα η οποία έχει και τους, ας πούμε, τους παίκτες που ξεχώρισαν φέτος. Έτσι. Που βέβαια, εντάξει, ναι, έχει και ένα double που το είπαμε, αλλά στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν μπορεί να είναι σίγουρο. Έτσι, δηλαδή, σε ένα τελικό Champions League, έτσι. Μπορεί να ξαφνιαστούμε, μπορεί να δούμε κάτι το οποίο δεν το περιμένουμε. Να δούμε καμιά Ίντερ να κερδίζει. Αλλά ότι υπάρχει φαβορί, υπάρχει και είναι ξεκάθαρο. Ναι, μια ομάδα όπως η City, η οποία, όπως είπα και πριν, είχε παίκτες οι οποίοι ξεχώρισαν φέτος. Δεν γίνεται. Θέλω να πω κάτι. Εφόσον η City πέρασε τη Real, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο. Είναι αυτό που λένε οι παλιοί, ότι όταν κερδίσει, λένε, το λιοντάρι, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Real, παλιότερα δεν είναι η Μπαρσελόνα. Άλλες ομάδες. Ξέραμε ότι θα το παίρνει αυτή η ομάδα. Δηλαδή, για να δώσω παράδειγμα. Το 8 το Champions League πήρε United. Το 9 η Μπαρσελόνα κέρδισε United και πήρε το Champions League. Το 10 πήρε το Champions League Inter. Κέρδισε την Μπαρσελόνα που το πήρε την προηγούμενη χρονιά. Ναι, είχε. Το 11 το ξαναπήρε η Μπαρσελόνα. Το 12 η Μπαρσελόνα κέρδισε την Chelsea που το πήρε την προηγούμενη φορά και το πήρε η Chelsea. Δηλαδή η κατάσταση πήγαινε έτσι. Όποιος κέρδιζε τον προηγούμενο, το έπαιρνε. Έτσι έγινε τώρα με τη Real πέρυσι, η οποία το πήρε, φέτος κέρδισε η City. Να δούμε αν επιβεβαιωθεί. Αυτό, ναι. Αναμένουμε μεθαύριο. Και με τη Liverpool έγινε αυτό. Δεν είχε γίνει και με τη Liverpool. Εννοείς τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ναι, τώρα που ήταν σε κάτι τελικούς η Liverpool. Η Liverpool είχε κερδίσει το 19, πήρε τη Champions League, κέρδισε την Tottenham. Ναι. Και το 18 έχασε τη Real. Ναι. Ναι. Απλά και τότε έφυγε ο Ρονάλντο. Ήταν τότε, νομίζω το 18 ήταν τότε με τον Κάριος που είχε κάνει εκείνες. Ναι. Ναι, και τα λάθη. Πήγε με τη Real, πήγε με την Tottenham και μετά πάλι με τη Real. Ήταν πολύ τραγικά λάθη αυτά για τελικό Champions League. Δηλαδή... Ναι, αλλά αν δεν έκανε και ένα τα λάθη, ο Κλοπ δεν θα είχε αναγκαστεί μετά να πάρει τον Άλισον. Ναι. Έτσι, μιλάμε ότι. Έτσι έγινε μετά η ομάδα. Εντάξει, ο Κάριος βοήθησε τη Λίβερπουλ, όχι τον εαυτό του. Τον εαυτό τον κατέστρεψε. Βασικά, ναι, τον εαυτό του τον κατέστρεψε τελείως. Μετά χάθηκε. Είναι μωρέ και αυτό που λέμε με τους θερματοφύλακες, ότι. Εντάξει, ο Κάριος δεν ήταν ένας από αυτούς, αλλά ας πούμε ο Κουρτουά, ο Ντεχέα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει συγκλονιστικά πράγματα και μπορεί να έχουν βγάλει τα πάντα, μπορεί να κρυθούν για ένα λάθος. Ενώ επιθετικός δεν θα κρυθεί για τη χαμένη ευκαιρία. Αυτό ισχύει. Βέβαια, καμιά φορά κρίνονται και οι επιθετικοί. Δηλαδή, σίγουρα, άμα χάσουν κάποιο. Σου μετά πώς είναι αυτά λάθη. Όταν ο Κουρτουά, ας πούμε, είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας στον κόσμο και φέτος, θυμάμαι στους 16, έκανε με την Λίβερπουλ ένα τραγικό λάθος και έδωσε έτοιμο γκολ στο Σαλάχ. Όλοι λέγανε, δείτε τι έκανε ο Κουρτουά και ποιος είναι αυτός ο καλύτερος θεματοφύλακας κλπ. Απλά οι θεματοφύλακες φαίνονται περισσότερο επειδή είναι αυτοί. Σίγουρα γιατί. Είναι ένας θεματοφύλακας. Ναι. Η μπάλα περνάει τελευταία από αυτούς για να καταλήξει τα αλήθεια. Δηλαδή φαίνονται περισσότερο. Αυτό είναι μια δήλωση που την έχει κάνει ο Μπουφόν. Που έλεγε ότι όσες επεμβάσεις και αν κάνω, όσο θεματικές και αν είναι, ένα γκολ να φάω, ο κόσμος θα κρυθώ, ναι. Πάντα θα λέει για αυτό το ένα γκολ που έχω δεχτεί. Απλά είναι δυστυχώς επειδή αυτό φαίνεται, αυτό μετράει στο τέλος. Το γκολ θα μετρήσει ουσιαστικά. Ναι, γιατί μια ομάδα κερδίζει ή χάνει από τα γκολ. Δεν κερδίζει ή χάνει από τις επεμβάσεις. Σίγουρα παίζει ρόλο, αλλά τα γκολ. Το σκόρ είναι το γκολ. Τότε θυμάμαι στον τελικό εκείνο που παίζαμε. Ναι, αλλά έχουν κερδιθεί και παιχνίδια. Ας πούμε, όταν η Real κέρδισε το Champions League 21 με τη Liverpool. Ο Κουρτουά ήταν πρωταγωνιστής, έτσι, το περσινό. Απλά, ναι. Αυτό που πήγα να πω είναι ότι τότε στο τελικό με τη Real το 18 δεν είχε κάνει καθόλου κακή εμφάνιση από όσο θυμάμαι η Λίβερπουλ γενικά σαν ομάδα. Ήταν τραυματίας ο Σαλάχ από την πρώτα λεπτά που ο Ράμος έκανε ένα... Είχε κάνει ένα πολύ άσχημο φάουλ. Έκανε ένα βρώμικο, ας πούμε, φάουλ. Ένα βρώμικο φάουλ και θυμάμαι είχε. Ο Σαλάχ αποχώρησε στην αρχή του παιχνιδιού. Ο Σαλάχ είχε τραυματιστεί για κάποιες μέρες, νομίζω. Αν όχι εβδομάδες, γιατί ήταν τότε και το Μουντιάλ του 18. Ναι, όταν η ομάδα παίζει χωρίς τον ηγέτη της, όπως ο Σαλάχ εκείνη τη χρονιά. Ήταν φοβερός. Πρώτη χρονιά με τη Λίβερπουλ και είχε κάνει αυτό που όλοι θυμόμαστε. Ήταν φοβερός. Είχε βάλει γκολ, είχε βοηθήσει σημαντικά τη Λίβερπουλ. Ειδικά την επόμενη χρονιά. Έτσι. Αλλά να επιστρέψουμε στη City. Αυτό που ήθελα να πω, γιατί τώρα πιάσαμε τη Λίβερπουλ. Ναι, ισχύει. Όταν η City έπαιρνε τα πρωταθλήματα στην Αγγλία, η Λίβερπουλ πήγαινε καλά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και τώρα. Είναι μια ομάδα χτισμένη για το Champions League και η φανέλα παίζει ρόλο. Ό,τι και να λέμε. Όπως είδαμε και τη Μίλαν φέτος, η οποία έφτασε σε ημιτελικά μετά από πολλά χρόνια. Έτσι είδαμε και τη Real, η οποία όταν έφυγε ο Ρονάλντο λέγαμε τέλος εποχής. Αλλά. Ναι.
έχουμε βγάλει έξω από τη συζήτηση τον Μόντριτς, τον Μπενζεμά, τον Γκρος, παίχτες οι οποίοι Καρβαχάλ. Ο Καρβαχάλ. Αυτοί οι παίχτες ξαναπήγαν τη Ρεάλ τελικό και το ξαναπήρε η Ρεάλ. Ο Μόντριτς και όλοι αυτοί γενικά που αναφέρατε. Εντάξει, θεωρώ πως σίγουρα ήταν φοβεροί παίκτες, αλλά εντάξει, θεωρώ σε έναν βαθμό, σε έναν μικρό βαθμό, λίγο υπερεκτιμημένοι. Λίγο υπερεκτιμημένοι. Δηλαδή, ο Μόντριτς σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ τη Ρεάλ. Σίγουρα και την Κροατία είχε βοηθήσει. Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Εγώ θεωρώ ότι ο Μόντριτς είναι στους top 10 όλων των εποχών. Όλων των εποχών δεν νομίζω. Σίγουρα ήταν από τους πολύ καλούς παίκτες που πέρασαν τα τελευταία χρόνια, ειδικά στις ομάδες στις οποίες έπαιξε. Αλλά εντάξει, λίγο με ηρεμία, ας πούμε. Και εγώ τον θεωρώ τον Μόντριτς πολύ καλό. Εντάξει, δεν νομίζω στους 10 όλων των εποχών, αλλά δηλαδή είμαι κάπου ενδιάμεσα σε εσάς τους δύο. Μπορώ να δώσω τεκμήρια, αλλά ας μην κάνω αυτή την τώρα. Ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε στο συγκεκριμένο. Αλλά ναι, σε ό,τι αφορά την φετινή City, αυτό που έλεγα πιο πριν είναι ότι οι παίκτες που είχε ξεχώρισαν κιόλας, όπως ο De Bruyne, ο Haaland και άλλοι οι οποίοι είχε. Και νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, έτσι. Σίγουρα, ήταν εμφανίσεις συγκλονιστικές από παίκτες City μεμονωμένα. Και μιας που είπες Haaland τώρα, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θεωρείς ότι ο Haaland είναι ο βασικός καταλήτης, ας πούμε. Ναι, που έχει φτάσει τη City ως εδώ, γιατί ναι μεν τα προηγούμενα χρόνια έπαιρνε πρωταθλήματα, ήταν μια ομάδα που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ποδόσφαιρο, αλλά φέτος έχουμε δει ότι έχει πάρει ένα double Αγγλίας και είναι και σε ένα τελικό ευρωπαϊκό. Εντάξει, είναι μια άποψη αυτή που ακούγεται συχνά, ότι ο Haaland δηλαδή ευθύνεται κατά μεγάλο λόγο για τη φετινή πορεία της City. Είναι πολύ καλός παίκτης και κατάφερε σίγουρα, σημαντικά είναι πράγματα. Φέτος φάνηκε αλλά, πολύ. Όπως είπε και ο Λάζαρος, η City είχε μια πορεία τα προηγούμενα έτη όπου πάντα ήταν στο προσκήνιο. Δηλαδή βρέθηκε στο τελικό το 21. Έχασε στη ημιτελικά από τη Real το 22. Θυμούμαστε όλοι τον τρόπο. Με τις ευκαιρίες του Γκρίλι στο τέλος, με τον γκολ που είχε πάνω στη γραμμή, με τα δύο γκολ του Ροντρίγκο της Real στις καθυστερήσεις. Στο 95. Ναι. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν ότι η ήταν άφαντη. Ίσα-ίσα. Για να μιλήσουμε και με νούμερα, τη φετινή σεζόν, το 22-23, η City με το Haaland στο roster έβαλε στο πρωτάθλημα 94 γκολ. Πέρυσι, χωρίς το Haaland στο roster, έβαλε 113. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι ο Haaland ο οποίος κάνει τη διαφορά στα γκολ και ότι αυτός που την κουβαλάει από το χέρι. Ναι, βέβαια. Η City ήταν ήδη η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Έχει και σημασία το πόσα έβαλε από αυτά, έτσι. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα έχει σημασία για τον ίδιο. Γιατί ναι, τι σημασία έχει όμως. Ναι, okay, η ίδια ναι. ομάδα είναι που πήρε το πρωτάθλημα και πέρυσι, η ίδια ομάδα πήρε το πρωτάθλημα και φέτος. Και πρόπερσι. Ναι. ναι. Πιο εύκολα το πήρε πέρυσι από ότι το πήρε φέτος. Πιο εύκολα το πήρε πρόπερσι. Με περισσότερους βαθμούς δηλαδή. Φέτος δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι η Arsenal ήταν πολύ κοντά της σε όλη τη χρονιά. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, η City ήταν μια από τις εκπλήξεις της στην τελευταία πενταετία με το Haaland μέσα. Να κάνω μια αλλά να... δεν είναι ότι την έκανε χειρότερη ομάδα. Δηλαδή, αν δούμε και τα goals per game τη City, όλα τα ratio, όλα τα στατιστικά τέλος πάντων, ήταν μια ομάδα η οποία τι βρισκόταν στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου. Απλά ο Haaland βοήθησε λίγο παραπάνω. Λίγο... Τι θα πω αυτό, θα πω ότι πρόσθεσε. Ο Haaland στην ουσία ήταν ο φόρο ο οποίος έψαχνε ο Guardiola για να συμπληρώσει. Που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, για να συμπληρώσει, ας πούμε, στη φάση όπου θα χρειαζόταν ο Guardiola το φόρο, πώς ήταν πέρυσι με τη Real, όπου βρέθηκε ο Grealish δύο φορές με το τέρμα. Εκεί, άμα βρισκόταν ο Haaland, μπορεί να είχαμε διαφορετική κατάληξη. Αυτή ήταν η διαφορά. Εντάξει, προσωπικά ο Grealish δεν μου αρέσει πολύ ως παίκτης. Εντάξει, αυτό το παράδειγμα για τις συγκεκριμένες φάσεις εγώ. Ναι, εγώ λέω ότι ο Guardiola αυτό που ήθελε ήταν ένας φορ για να καθαρίζει τα παιχνίδια. Το ότι του έτυχε ο Haaland να έρθει ελεύθερος από την Dortmund, στην ουσία, ήταν μια πολύ μεγάλη. Έτσι... Βέβαια, πρόσθεσε κάποια πράγματα εκείνο στην ομάδα, έτσι. Καλά, είναι super star ο Haaland. Ναι, δηλαδή... Εντάξει, και ο De Bruyne πλέον έχει ένα σίγουρο στήριγμα. Γιατί ο De Bruyne πάντα ανέβαινε πιο ψηλά. Πλέον που έχει το Haaland, μπορεί να πέσει και πίσω από το Haaland. Ο οποίος De Bruyne είναι, θεωρώ, ο καλύτερος κεντρικός φέτος και τα κάποια χρόνια. Ναι, τα τελευταία εγώ χρόνια. Εγώ θα πω και ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Αν μου πείτε κάποιο καλύτερο. Θεωρώ πως αυτή τη στιγμή στον κόσμο, εντάξει, πολλούς μπορούμε να αναφέρουμε, που να μπορούν να τον κοντράρουν, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι και ο Μέση έχει κάνει μια... Όχι καλή χρονιά φέτος, αλλά εντάξει, είναι ένα όνομα το οποίο θα υπάρχει σίγουρα. Ναι, αλλά. Ναι, φέτος δεν έκανε πολλά. Ναι. Αν εξαιρέσουμε το Μουντιάλ, όπου εντάξει. Και εκεί πέρα δεν ήταν μόνος του. Και εκεί πέρα δεν ήταν μόνος του. Ας πούμε ότι το Μουντιάλ είναι, ρε παιδί μου, το πικ της καριέρας του Μέση. Ναι. Αυτό που ήθελε για να φτάσει, ας πούμε, να δραματίσει το ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά το συλλογικό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι ο De Bruyne κοντράζεται με κάποιον άλλον. Και ο Μέση στο συλλογικό επίπεδο είναι πλέον. Θεωρώ πως. Και από εδώ τον ενδιαφέρει κιόλα, νομίζω.
να κερδίσει κάτι άλλο. Στην Μπαρσελόνα έκανε τα πάντα. Έμεινε σε αυτή την ομάδα πιστός. Κέρδισε ό,τι μπορεί έχει να ολοκληρώσει. Έχει ολοκληρώσει την καριέρα του, ας πούμε. Και γι' αυτό τώρα τον βλέπουμε να μην καίγεται να. Ναι, δεν είναι να τόσο. Αμερική. Ναι. Δηλαδή και εγώ ήταν να πάρει το Μουντιάλ, εκεί έδωσε το 100% του, το κατάφερε. Το πάλεψε. Με την Paris Saint-Germain δεν τον είδαμε τόσο θερμό, ας πούμε, να παλέψει όπως πάλευε τα προηγούμενα χρόνια. Ήτανε, η κατάσταση στην Παρή ήταν λίγο παράξενη. Με την Μπαρσελόνα είχε δεθεί περισσότερο, είχε και κάποιους συμπαίκτες τους οποίους είχε για χρόνια, τους ήξερε. Είχε καλύτερη ψυχολογία, οι οπαδοί τον αγαπούσαν τρελά. Όταν τώρα σε κάθε αγώνα βγαίνει. Και έπαιζαν και μια φιλοσοφία, ας πούμε. Ναι, για πες, όταν τώρα σε κάθε αγώνα βγαίνει ο πίνακας στα Matrix, οι εντεκάδες και ένα-ένα το όνομα και στο όνομα του Μέση, του καλύτερου ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή. Όχι αυτή τη στιγμή, την τελευταία 20 ετία. Βγαίνει και ο παδί της ίδιας ομάδας γιουχάρουνε. Ναι, αυτό ήταν κάτι πολύ άσχημο γιατί το είδαμε. Το είδαμε. Να του φωνάζουν φύγε. Να το πούμε και αυτό, ήταν πολύ άσχημη η εικόνα αυτή. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε και σε αυτό που λέγαμε για τη City. Όπως είπα νωρίτερα, ο Γκουαρδιόλα κατάφερε μια ομάδα χωρίς φορ να την κάνει την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Σε αυτή την ομάδα προσέθηκε ο Χάλαντ, που από μόνο του είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό. Ναι. Το πόσο βοήθησε ο Χάλαντ δεν ξέρω αν φάνηκε ή δεν φάνηκε. Σίγουρα για τον ίδιο. Θεωρώ πως φάσεις που δεν θα μπορούσαν να βάλουν άλλοι παίκτες στη θέση. Αυτό εκείνος είναι κατάφερε το συν που έφερε ο Χάλαντ στη σύνδεση. Ναι, αυτός κατάφερε να τις τελειώνει. Όχι όμως ότι την έκανε άλλη ομάδα. Όχι, δεν λέω, δεν λέω πως την άλλαξε. Πολλοί λένε ότι ο Χάλαντ την κουβάλησε κλπ. Η City ήταν ήδη καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Αρχικά θεωρώ πως η City τα τελευταία χρόνια έχει βασιστεί πάρα πολύ στον De Bruyne στο κέντρο. Σίγουρα. Έτσι. Μα δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτόν τον παίκτη. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένα. Να πω λίγο για τη City κάτι που ξεχνάμε. Έχουμε πει για De Bruyne, έχουμε πει για Haaland, έχουμε πει για Grealish, έχουμε πει για Foden, δεν έχουμε πει για Gundogan και για Bernardo Silva. Όπου οι συνεργασίες του Haaland με τον Bernardo Silva. Βασικοί πυλώνες και οι δύο, έτσι, είναι τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς, ο Gundogan είναι ο αρχηγός της ομάδας. Πρώτο βασικό. Ηγετική προσωπικότητα. Ο Bernardo Silva από τότε που αποκτήθηκε κάθε χρονιά είναι και καλύτερος. Είναι ποιοτική παίκτης. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια ομάδα που όπου για να την πιάσεις. Δηλαδή, ειδικά από το κέντρο και μπροστά. Από το Rodri, τον Gundogan, τον Bernardo Silva, τον De Bruyne, τον Foden, τον Mahrez. Τον Γκρίλις, τον Άλβαρες. Μιλάμε, είναι όλοι ένας και ένας. Όταν παίζει ο Άλβαρες αναπληρωματικός και παίρνει λίγα λεπτά, ο παίκτης ο οποίος με την Αργεντινή έκανε φοβερά πράγματα στο Μουντιάλ. Καταλαβαίνουμε γιατί ομάδα μιλάμε τώρα, έτσι. Το είχαμε πει αυτό και την προηγούμενη φορά, ότι ναι. Η City έχει αλλαγές. Δηλαδή, έχει μια ομάδα που έχει. Μια... Όχι απλά αλλαγές. Έχει παίκτες οι οποίοι σε άλλες ομάδες θα παίζανε 90 λεπτό. Ναι. Και ο Γκουαρδιόλα μπορεί να χρησιμοποιεί για ένα τέταρτο. Είναι παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν. Η δεύτερη ομάδα θα μπορούσε να είναι και βασική. Πραγματικά, ναι. Έχουν επέκταση αν θέλουν να κάνουν κάποια αλλαγή. Άμα πάει κάτι στραβά, θεωρητικά μπορούν να βάλουν κάποιον. Και έχουν και πολύ καλή χημεία μεταξύ τους. Να κάνω ένα σχόλιο και για την Ίντερ, γιατί μιλάμε για τη City, αλλά ας κάνουμε μια μικρή αναφορά. Ας πούμε και για την Ίντερ. Αδικήθηκε σήμερα η Ίντερ. Μίλησαμε πιο πολύ για τη City. Εντάξει, η City έχει. Αντικειμενικά η City είναι το φαβορί. Γι' αυτό μιλήσαμε. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο όλη τη χρονιά. Το περιμένουν και στην Αγγλία και στον κόσμο να δούμε. Η οπαδή τη αρχικά. Ναι, σίγουρα, αλλά και όλο ο κόσμο. Και η ομάδα. Και ο Γκουαρδιόλα, α πούμε. Και τελευταίο σχόλιο για τη City, μην ξεχνάμε ότι τον τελικό του 21 ο De Bruyne αποχώρησε σε ημίχρονο με τραυματισμό. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η εκδοχή του τελικού εκείνη. Ισχύει. Αυτό ναι. Μιας και αναφέραμε κιόλας τον De Bruyne. Ναι. Για να πούμε για την Ίντερ, ας μην σταθούμε σε ότι το ρόσερ της τελευταίας Ίντερ ήταν αυτό που ήταν. Ας πούμε ότι βλέπουμε παίχτες οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστήσει παλιότερα με τις ομάδες τους. Παίχτες όπως είναι ο Τζέκο, όπως είναι ο Μιχταριάν. Ο Σαλχάνογλου. Ο οποίος με Μικηταριάν παίζει ακόμα πολύ καλά, έτσι. Εννοείται. Ο Ατσέρμπι, ο Νάνα που παίζει στον Άγιαξ. Είναι παίχτες οι οποίοι είχαν διακριθεί με τις ομάδες τους. Είναι παίχτες ποιότητας. Παίχτες που έχουν χρόνια εμπειρία στα γήπεδα. Και πολλοί τους φάνηκε έκπληξη. Είναι έκπληξη, αν συλλογιστούμε τα υπόλοιπα ονόματα. Αλλά η Ίντερ είχε και μια εύκολη κλήρωση σχετικά του Champions League. Οι ομάδες δηλαδή με τις οποίες έπεσε. Ήταν λίγο τυχερή. Αλλά δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε από τώρα. Μπορεί να είναι φαβορή, αλλά τα ονόματα αυτά. Μπορεί να είναι κάποια ηλικία. Αλλά είναι παίχτες οι οποίοι έχουν εμπειρία, ξέρουν ποδόσφαιρο, πολύ ποδόσφαιρο, και είναι και Ιταλοί. Έτσι, οι οποίοι Ιταλοί φέτος έχουμε δει τι έχουν κάνει. Το σημαντικό θεωρώ είναι να παίζουν με πάθος και θα το δούμε σίγουρα, αυτό το σίγουρα. Σάββατο. Έτσι, να δούμε μια ωραία κόντρα μεταξύ των δύο ομάδων, θα ήθελα. Γενικότερα φαίνεται ότι το Ιταλικό ποδόσφαιρο ανεβαίνει πολύ και μακάρι να ανέβει παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια, ήταν. Πέφτουν άλλα. Ναι, αλλά στην αρχή της δεκαετίας. Από τη στιγμή που η Juventus ξεκίνησε να έχει το μονοπόλιο, από το 12 και μετά δηλαδή. Η οποία η Juventus βλέπουμε ότι. Ναι, έχει πέσει πολύ. Αλλά από το 12 μέχρι και τα τελευταία 2-3 χρόνια, το Ιταλικό ποδόσφαιρο ήταν πεσμένο. Ήταν η Juventus και τέλος. Κάποιες φορές πάλεψε η Νάπολη, αλλά μέχρι εκεί. Φέτος και πέρυσι είχαμε διαφορετικούς πρωταθλητές.
Πρόπερσι και... το πήρε η Μίλαν. Μάλλον πέρυσι το πήρε η Μίλαν, φέτος το πήρε η Νάπολη. Πρόπερσι Ίντερ. Έχουμε τρεις διαφορετικούς πρωταθλητές. Μιας και ανέφερε στην Νάπολη, να το πω και αυτό το σχόλιο. Έχω έτσι μεγάλη απορία να δω πώς θα συνεχίσουν του χρόνου, γιατί θεωρώ ότι έχουν πολλά να δώσουν. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν πολύ υπέρ τους αυτό που έχει συμβεί. Το ρόστερ μείνει σταθερό. Και προσθεθούν και άλλοι. Και προσθεθούν και άλλοι. Σίγουρα θα προσθεθούν και άλλοι, γιατί υπήρξαν ενίσχυση από την ευρωπαϊκή πορεία και από το πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά παίκτες όπως ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος έκανε τέτοια χρονιά, ή ο Σιμέν, είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν για κάποια μεγαλύτερη ομάδα. Για ένα κλαμπ, ας πούμε, που θα φανούν περισσότερο. Αν μείνουν στην ομάδα, εκεί θα μιλάμε για άλλη πορεία. Νομίζω εξαρτάται κιόλας, γιατί άμα έχουν μια ευκαιρία να κάνουν μια καλή πορεία του χρόνου. Εντάξει, αυτό σαν σχόλιο βέβαια, γενικό. Για τον Γεωργιανό. Τον Κβαρατσχέλια, ναι. Ναι. Ακούγεται έντονα το όνομα της Ρεάλ και όχι τώρα. Ναι, ναι. Και για τον Όσιμεν. Ναι, ακούγεται πολύ Μπάγερν. Θα φανεί το καλοκαίρι. Γι' αυτό άμα καταφέρουν πριν ότι το καλοκαίρι Bayern, είναι πολύ ενδιαφέρον να θα την ανεβάσουν πάρα πολύ, πιστεύω. Θα το δούμε. Άρα νομίζω... να δούμε λίγο και θα γίνει και με, το, και με τον προπονητή της Νάπολη. Αν θα μείνει, ναι. Ναι, γιατί και αυτός είναι πολύ καλός. Που βέβαια είχε παρεξηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά από τους φίλους της ομάδας. Αλλά τώρα βλέπουμε να. Ναι, να έχουμε... Και οι μεταγραφές που έκανε ήταν πολύ στοχευμένες. Ο Κβαρατσχέλια, δηλαδή, αν ρωτήσουμε 10 ποδοσφαιρόφιλους, άντε να τον ήξερε ένα στους 10 πριν πάει στην Νάπολη. Έκανε. Στη Ρουμπίν Καζάν δεν ήταν. Ναι, εμφανίστηκε από το πουθενά. Έκανε, και έκανε αυτά που έκανε φέτος. Και ο Όσιμεν. Ο Όσιμεν, Όσιμεν ναι, όμως νομίζω είχε μια, πορεία πιο, είχε μια πιο καλή πορεία και είχε φανεί λίγο και τον προηγούμενο καιρό. Δηλαδή. Είναι μια ομάδα που κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Δηλαδή το ιταλικό, εντάξει, δεν είναι το πρώτο ή το δεύτερο. Αλλά έχει Μίλαν, έχει Ιουβέντους που εντάξει έχει πέσει. Έχει Ίντερ, έχει Ρώμα, με Μουρίνιο. Ίντερ, ναι. Έχει Λάτσιο. Όλες οι ομάδες αυτές έχουν ανέβει. Όλες οι ομάδες που δεν έχει όμως τα σούπερ ονόματα η Νάπολη. Ναι. Και παρόλα αυτά πήρε το πρωτάθλημα με διαφορά φέτος. Και έφτασε μέχρι τους 8 του Champions League. Αυτό θέλω να δω αν θα εκμεταλλευτούν του χρόνου. Όπως επίσης να πω ότι στην Ιταλία δεύτερη ήρθε η Λάτσιο. Ναι. Που είναι. Είναι σημαντικό, έτσι. Έκπληξη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι η Ίντερ, η οποία είναι στο τελικό Champions League. Τέταρτη βγήκε. Διορθώστε με, νομίζω τέταρτη. Με το ζόρι δηλαδή κατάφερε να μπει στην τετράδα. Ναι. Έτσι, και μάλλον εστίασε πιο πολύ στην ευρωπαϊκή της πορεία. Μπορεί, ναι, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που παίζει τελικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ναι. Αυτό έχουμε να το δούμε, νομίζω, από την Τζέλσι τότε το 12 η οποία το πήρε, που ήταν πάλι έκπληξη. Η οποία πάλι στην Αγγλία δεν είχε κάνει την πορεία. Που αναμέναμε όλοι. Ναι, που αναμέναμε. Πάει τελικό Champions League. Και το 21 νομίζω που το πήρε η Τζέλσι απέναντι στη City. Είδαμε τη City το 21 να παίρνει το πρωτάθλημα περπατώντας και στο τελικό Champions League να χάνει τη Τζέλσι. Όπως να πούμε γιατί. Την έχουμε βγάλει λίγο εκτός, αλλά και η Φιωρεντίνα ήταν σε τελικό χθες ευρωπαϊκού. Εντάξει, σε ένα ευρωπαϊκό τελικό. Ήταν σε ένα τελικό μιας διοργάνωσης η οποία είναι πολύ πρόσφατη. Δεν πάβει να είναι τελικός όμως, έτσι. Σίγουρα, απλά είναι. Έκανε πορεία για να όχι υποβαθμισμένος, απλά δεν είναι τόσο σημαντικός όσο είναι. Κάτι δεν έχει τα ονόματα ναι, δεν που έχει έχουν άλλες διοργανώσεις. Και αυτό είναι πάλι στο χέρι του αν θα το εκμεταλλευτούν. Απλά θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία έφτασε σε ένα τελικό ευρωπαϊκό. Ήρθε στο τελικό με μια αγγλική ομάδα, έχασε, αλλά δεν έχασε για... Με διαφορά. Με διαφορά, ναι. Δηλαδή, έχουμε την Νάπολη που είχε ανέβει. Όλες αυτές οι ομάδες μπορούν να το εκμεταλλευτούν υπέρ τους. Και η West Ham ακόμα που το πήρε, έτσι. Ναι, απλά μιλάμε για την Ιταλία. Ναι, εντάξει, ναι. Δηλαδή, έχουμε την Νάπολη που είναι πρωταθλήτρια. Έχουμε τη Μίλαν που ήρθε σε ημιτελικό. Έχουμε την Ίντερ που είναι τελικό. Έχουμε τη Φιωρεντίνα που ήρθε... που πήγε τελικό Conference League και έχουμε για... και τη Λάτσιο που ήρθε δεύτερη. Μεγάλη αναβάθμιση του τελικού πρωταθλήματος, έτσι. Ναι. Θα δούμε στην πορεία. Θα ήθελα μέσα σε αυτή τη δεκαετία να εξελιχθεί καλά το ιταλικό ποδόσφαιρο, γιατί είχε πέσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Να το δούμε. Αλλά ναι, σε ό,τι αφορά τον τελικό του Σαββάτου, νομίζω και οι τρεις συμφωνούμε. Εσύ δίνει το φαβορί, αλλά τίποτα δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Αναμένουμε να το δούμε. Όλοι με αγωνία. Είναι ο τελευταίος τελικός ευρωπαϊκός. Αυτό, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο ακόμα να κάνετε γι' αυτό. Νομίζω τα είπαμε όλα, εξαντλήσαμε. Ναι, αναλύσαμε νομίζω. Το αναλύσαμε καλά. Αυτό, άλλη μια εκπομπή hat-trick, εδώ με καλεσμένο τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τη φιλοξενία. Μεγάλη μου χαρά. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κυριάκος Μακρύος, Ζάζος Μερεντίτης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 8.
Από εμάς, να έχετε ένα ωραίο βράδυ και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Να έχουμε και έναν ωραίο τελικό. Ωραίο τελικό με πολλά γκολ θεματικά. Να δούμε ανατροπές, γιατί όχι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ. Γεια σας, καλό βράδυ. Γνώμη. Επειδή κι είναι γνώμη, δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα ισολογισμούς, προϋπολογισμούς.